Σήμερα θέλω να μιλήσω για κάποια συγκεκριμένα albums τα οποία απόκτησα τον τελευταίο καιρό, τα οποία είναι όλα του σχεδόν στο χώρο του thrash metal. Κάποια από αυτά, μάλιστα αρκετά από αυτά, έχουν και λίγο power, πώς το λένε, προεκκλήσεις, US power προεκκλήσεις. Ναι, υπήρχε και αυτό το υβρίδιο μεταξύ US power και thrash metal χωρίς να γίνεται speed, χωρίς να γίνεται speed metal. Και τα περισσότερα από αυτά τα συγκροτήματα προέρχονται από τη δεκαετία τέλη του 1980, της δεκαετίας του 80, αρχές της δεκαετίας του 90, εκ των οποίων κάποια από αυτά έχουν κυκλοφορήσει μόνο μία δουλειά ή δύο δουλειές το πολύ. Κάποια από αυτά χάθηκαν εντελώς μετέπειτα και δεν έχουν κάνει καμία επιστροφή. Κάποια από αυτά επίσης έχουν ξαναγυρίσει, αλλά μπορώ να πω ότι τα περισσότερα είναι μπορούμε να τα βάλουμε κάτω από την ταμπέλα του στυλ ότι είναι συγκροτήματα obscure, δηλαδή όχι γνωστά συγκροτήματα, περισσότερο του underground. Εγώ ο ίδιος, ο οποίος έχω μια πολύ επίσης μεγάλη thrash metal συλλογή, δεν ήξερα αρκετά από αυτά τα συγκροτήματα και τα γνώρισα διαμέσου του Uri Zelcha, του μπασίστα και συνιδρυτή των Orphaned Land, των Ισραηλινών Orphaned Land, να τον έχει ο Θεός καλά. Πάμε λοιπόν. Προτού όμως αναφερθώ σε αυτά τα συγκεκριμένα albums, να αναφέρω εδώ πέρα κάποια άλλα συγκροτήματα και κάποιες άλλες δουλειές που δεν έχουν σχέση συγκεκριμένα. Τα δύο πρώτα albums δεν έχουν σχέση με το thrash. Πρώτα απ' όλα μια ιστορική, θα έλεγα, συλλογή την οποία απέκτησα. Η συγκεκριμένη αυτή συλλογή είναι βασικά black metal, της Necropolis Records. Ίσως θα πρέπει να κάνω ιδιαίτερο βίντεο μόνο και μόνο για αυτή τη συλλογή. Το λεγόμενο Nordic Metal, a tribute to Euronymous. Αυτή η συλλογή βγήκε το 1995. Συμμετέχουν εδώ πέρα συγκροτήματα της Σουηδικής Black Metal Σχολής, της Νορβηγικής Black Metal Σχολής, στη μνήμη του Euronymous, αν μην τι άλλο. Έχουμε εδώ πέρα για παράδειγμα τους Emperor, φυσικά τους Mayhem, αν μην τι άλλο, τους Abruptum από τη Σουηδία, τους Dissection, τους Mysticum, τους Marduk, τους Thorn, Thorns, εντάξει, τους Ophthalamia, τους Enslaved, τους Arcturus και τον Mortis. Το ιδιαίτερο με το συγκεκριμένο αυτό, με τη συγκεκριμένη αυτή συλλογή που βγήκε το 1995, είναι η εντελώς anti-Varg, πώς το λένε, πλευρά. Κοιτάξτε να δείτε. Και αν δείτε μέσα τις σημειώσεις, οι άνθρωποι ταχώνουν χοντρά στον Varg και στους οπαδούς του. Θεωρούν τον Varg, όπως τον αποκαλούν, ως προδότη του black metal, όχι μόνο επειδή δολοφόνησε τον Euronymous. Και η πλάκα είναι ότι μετά από τόσα χρόνια, από το 1995 μέχρι και σήμερα, νομίζω μπορώ να πω ότι όλο το θέμα του Varg και Burzum έχει αποκατασταθεί πολύ περισσότερο από τότε. Δηλαδή, αν κάποιος βλέπει την ταινία Lords of Chaos, και σήμερα πολλοί νευρίασαν για την ταινία, ότι δεν ήταν, λέει, ακριβής και επειδή δείχνει τον Varg στον κακό της υπόθεσης. Ναι, ελάτε όμως που τότε, αν κάποιος διαβάζει και μόνο από τις σημειώσεις που υπάρχουν εδώ μέσα, αυτό καταλαβαίνει. Δηλαδή, εδώ πέρα, πώς το λένε, ταχώνουν πολύ χοντά στο Varg και υποστηρίζουν 100% των Euronymous. Οκ. Πλά το λέω ως ιστορική απόδειξη του παρελθόντος, ως κάτι ντοκουμέντο του παρελθόντος. Ένα άλλο επίσης άλμπουμ το οποίο με ξετίναξε εντελώς, έχει σχέση περισσότερο με το death metal, είναι μια άγνωστη μπάντα που αποκαλείται το όνομα Osiris. Το άλμπουμ αυτό βγήκε το 2021, ακούει το όνομα Minders Esaul, αν το διαβάζω σωστά. Μιλάμε για αιγυπτιακή μπάντα, Osiris, αν μην τι άλλο, εντάξει. Για αιγυπτιακή death metal μπάντα, αλλά το κάνουν πάρα πολύ καλά. Το death metal τους μπορώ να πω ότι κοιτάει περισσότερο την ευρωπαϊκή, σουηδική death metal σχολή, παρά την αμερικανική. Αλλά, πραγματικά μιλάμε για πάρα πολύ ιδιαίτερο άλμπουμ. Και τώρα ας πάμε στα thrash metal, συγκεκριμένα αυτά albums. Πριν όμως αυτό, θέλω να αναφερθώ και σε μια καινούργια thrash metal κυκλοφορία του 2023.
Οι Enforced, μη τι άλλο, βγάλανε το καινούργιο τους άλμπουμ που έχει γίνει χαμός για το συγκεκριμένο αυτό άλμπουμ. Το ακούει στο όνομα War Remains. Εντάξει, κλασικό, πώς το λένε, thrash metal που έχει όμως που παρεκκλίνει θα μπορούμε να πούμε ότι κοιτάει και λίγο από τα πλάγια, λοξοκοιτάει και το λεγόμενο, ως θα έλεγα, μεταλλικό hardcore. Και τώρα, επί της ουσίας, για να δούμε. Ξεκινάω με τους Visitor. Οι Visitor από τις ΗΠΑ, δεν θυμάμαι αν βγάλαν και άλλο άλμπουμ μετέπειτα, νομίζω ότι αυτό νομίζω ότι είναι και το πρώτο τους άλμπουμ ή και το μοναδικό τους άλμπουμ, μπορεί να με πιάσετε λάθος. Ακούει το όνομα Visitor, μην τι άλλο. Λοιπόν, εξώφυλλο καταπληκτικό, πολύ ιδιαίτερο στυλ thrash metal. Έχουν κάποιες, θα σου πούνε κάποιοι, έχουν κάποιες power metal παρεκκλήσεις, US power metal, αλλά περισσότερο θα τους έβαζα κάτω από την ταμπέλα του thrash metal. Ένα άλλο συγκρότημα το οποίο είναι λίγο thrash black, black thrash, δεν είναι συγκεκριμένο thrash, είναι και έχει και black, ανήκει και στο black metal, black thrash metal. Από την Χιλή, η λεγόμενη ως Communion. Communion. Η Communion δεν είναι τόσο, να πω να πω, παλιή ως ένα σημείο, σε σχετικά με τα υπόλοιπα συγκροτήματα. Αλλά, πώς το λένε, στο χώρο αυτό του Black Thrash είναι λίγο κάτω, πώς το λένε, από την σκιά άλλων συγκροτημάτων και είναι κρίμα, γιατί είναι πάρα μα πάρα πολύ καλό το άλμπουμ. Το συγκεκριμένο άλμπουμ μου ακούει στο όνομα At the Announcement, κάπως έτσι. Announcement. Can. Ναι, At the Announcement. Αρκετά καλό. Black Thrash. Με λίγο ασκητική, έχουν κάποια στοιχεία που ίσως κάποιοι θα σου πούνε ότι μοιάζουν με War Bestial, Black, αλλά περισσότερο στη γραμμή του Black Thrash, η Χιλιανή. Και να συνεχίζω με τη Λατινική Αμερική, με Thrash Metal, Ατόμικα. Η Ατόμικα είναι από τη Βραζιλία, ήταν από τη Βραζιλία, δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα, και μπορώ να τους βάλω πάρα πολύ δίπλα στους πρώιμους Σεπουλτούρα, στους πρώιμους, στους Βούλτσουρ, τους Βούλτσουρ λέω, συγγνώμη, στους Βουλκάνο τους Βραζιλιάνους, ίσως και στους Mystifier, ίσως λίγο και στους Σαρκοφάγο, πρώιμους επίσης Σαρκοφάγο, αλλά περισσότερο κοντά στον Σεπουλτούρα, πρώιμο Σεπουλτούρα ήχο, η συγκεκριμένη Βραζιλιάνη, αλλά πολύ straight to your face thrash metal. Κάτι πολύ το ιδιαίτερο, η Ατόμικα, το συγκεκριμένο επίσης άλμπουμ που ακούει στο όνομα Ατόμικα. Τώρα, ένα άλλο συγκροτήμα, νομίζω Αμερικάνοι και αυτοί, με ένα μόνο άλμπουμ, αν δεν κάνω λάθος, και αυτό βγήκε την εποχή, στις αρχές του 90, η Faith Collapsing, μην τι άλλο το όνομα το πήραν από τραγούδι των Ministry. Ακούει στο όνομα Lost, το συγκεκριμένο αυτό άλμπουμ. Μιλάμε για καταπληκτικό thrash metal. Κάποιοι θα σου πούνε και εδώ ακούγονται κάποιες power, US power κατευθύνσεις, αλλά περισσότερο thrash metal. Πάρα μα πάρα πολύ καλό διαμάντι. Κρίμα που δεν είναι γνωστή περισσότερο. Τώρα, το επόμενο άλμπουμ δεν είναι ξεκάθαρο thrash. Είναι ίσως στο μετέχμιο μεταξύ του US power και του thrash metal. Αλλά με πιο στρέντινγκ παίξιμο, πιο τεχνικό και στρέντινγκ παίξιμο. Αν μη τι άλλο, ένας από τους κιθαρίστες τους και αρχηγός του συγκροτήματος ήταν, θα λέγαμε, shred, ήταν γνωστός shred της κιθάρας. Αυτοί βγάλανε τρία άλμπουμς και αυτό το τελευταίο τους άλμπουμ, η λεγόμενη ως Απόκρυφα, Αμερικάνοι και αυτοί, με το συγκεκριμένο τρίτο τους και τελευταίο τους άλμπουμ, Area 54, με ένα ιδιαίτερο εξώφυλλο. Καταλαβαίνεις ότι θα ακούσεις κάτι ανάμεσα σε thrash και US power. Κάποιοι τους παρομοίασαν με τους Hellstar, δεν νομίζω όμως ότι είναι σαν τους Hellstar. Είναι ιδιαίτερο, ακουμπάνε τόσο στο US power όσο και στο thrash metal χωρίς να γίνονται speed. Τώρα, ακόμα ένα συγκρότημα από το Τέξας της Αμερικής
και αυτή νομίζω ότι κυκλοφορήσει μόνο αυτή την κυκλοφορία, η λεγόμενη Acridity. Acridity, αν διαβάζω σωστά το όνομά τους. Λοιπόν, ακούεις το όνομα For Freedom I Cry, πάρα πολύ καλό thrash metal, αμερικανικό thrash metal, και πάλι επίσης εντελώς άγνωστη, δυστυχώς. Η επόμενη δουλειά είναι ένα από τα albums τα οποία πραγματικά με κόλλησαν στον τοίχο. Thrash metal, To Your Face. Έχει κάποιες επίσης, θα έλεγα, έχει κάποια περάσματα από Power, αλλά του US Power, αν και συγκεκριμένοι είναι Γερμανοί, δεν είναι Αμερικάνοι. Λοιπόν, Πυρακάντα, έτσι αποκαλούνται, Πυρακάντα. Πυρασάντα, δεν ξέρω πώς θα διαβάζουν ακριβώς το όνομά τους. Κρίμα, βγάλαν ακόμα ένα άλμπουμ μετέπειτα και μετέπειτα χάθηκαν, αλλά αυτό το debut τους άλμπουμ που ακούει στο όνομα Two Sides of a Coin. Μιλάμε για ένα τρελό thrash metal άλμπουμ, δυστυχώς και αυτό έχει μείνει στην αφάνεια. Η επόμενη, μιλάμε για Ολλανδικό συγκρότημα, ακούνε στο όνομα Mandator, ωραία, με το συγκεκριμένο τους άλμπουμ Perfect Progeny. Το εξώφυλλο μοιάζει λίγο με death metal, Exhumed και τα λοιπά πράγματα, αλλά όχι, είναι thrash metal. Είναι thrash metal, κάποιοι θα σου πούν και αυτοί έχουν US Power περάσματα, Ολλανδοί βέβαια. Οι Mandator έχουν βγάλει και άλλα άλμπουμ, αν δεν κάνω λάθος. Στο συγκεκριμένο έχουν, μάλιστα στη συγκεκριμένη κυκλοφορία έχουν και ένα demo μέσα. Το άλμπουμ αποκαλείται ως Perfect Progeny, όπως είπα. Progeny, και Strangling είναι το demo τους. Τώρα, πάλι Γερμανία και πάλι ιδιαίτερο άλμπουμ, η λεγόμενη Seeds Even. Okay, Seeds Even, να υποφέρω πάλι σωστά το όνομα. Αυτοί έχουν βγάλει και άλλες κυκλοφορίες. Αυτοί παίζανε ένα μείγμα μεταξύ progressive και thrash metal. Τεχνικό thrash metal με progressive metal. Όπως η Witch Tower, οι Αμερικάνοι, έτσι λοιπόν και συγκεκριμένοι, αλλά αυτοί είναι από τη Γερμανία. Οι Seeds Even. Το συγκεκριμένο άλμπουμ ακούει στο όνομα Life Cycle. Πάρα πολύ καλό, με ιδιαίτερο εξώφυλλο. Όποιος του αρέσουν οι Witch Tower, αυτό το στυλ Progressive Thrash, να ψάξει και τους συγκεκριμένους. Μάλιστα, ακριβώς την ίδια εποχή με τους Witch Tower, πώς το λένε, ήταν γνωστοί. Τώρα, ένα άλλο συγκρότημα, και πάλι Αμερικάνοι, δεν θυμάμαι να έχουν βγάλει και άλλες δουλειές, αποκαλούνται ως Wrecking Machine. Μάλιστα το Wrecking το γράφουν ως εξής, Wrecking Machine. Πολύ καλό thrash metal. Μπορώ να πω ότι έχουν μία επιρροή από Violence. Στα φωνητικά εδώ μου θυμίζουν λίγο τα φωνητικά των Violence. Και πάλι πολύ ιδιαίτερο thrash metal. Ακούεις το όνομα Mechanistic Termination. Mechanistic Termination. Δεν ξέρω αν είναι το πρώτο τους ή δεύτερο τους άλμπουμ ή αν έχουν βγάλει και άλλα άλμπουμς. Αλλά πάρα πολύ ιδιαίτερο. Πάλι από το 1990 κάτι τέτοιο κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο αυτό άλμπουμ. Έχει εδώ πέρα και κάποια demo μέσα από το 89. Επομένως νομίζω το άλμπουμ κυκλοφόρησε το 90. Wrecking Machine. Τώρα ένα άλλο συγκρότημα που ανεφέρθηκα κάποτε για αυτούς. Συγκρότημα από την Ολλανδία, οι οποίοι παίζανε πάλι thrash metal με κάποιες power προεκκλήσεις, με κάποιες speed metal προεκκλήσεις. Οι συγκεκριμένοι αποκαλούνται ως Vulture. Δεν μιλάω για τους Γερμανούς speed metalers Vulture που είναι πιο γνωστοί, αλλά ένα συγκρότημα πολύ πιο παλιό, της δεκαετίας τέλη 80 αρχές 90, Ολλανδοί Vulture. Αυτοί κυκλοφόρησαν βασικά δύο άλμπουμς. Πρώτα απ' όλα το ντεμπούτο τους άλμπουμ, το οποίο το θεωρώ και
πάρα πολύ καλό. Ίσως λίγο περισσότερο speed παρά thrash το τεμπούτο του άλμπουμ. Ακούεις το όνομα Fatal Games. Αυτόν το εξώφυλλο. Και το μετέπειτα άλμπουμ που γίνανε περισσότερο, παίζουν περισσότερο Bay Area αμερικανικό thrash metal. Easier to Lie. Πάρα πολύ καλή σε αυτό που παίζουνε. Στο thrash metal που παίζανε οι Vulture, οι παλιοί Ολλανδοί Vulture. Και το τελευταίο άλμπουμ που θα αναφερθώ τώρα είναι ένα συγκρότημα το οποίο το γνωρίζω βέβαια, έχω και άλλες δουλειές του. Αλλά τώρα κατάφερα να βρω το πρώτο του ντεμπούτο του άλμπουμ. Μιλάω για τους Γερμανούς Necronomicon. Με το ντεμπούτο τους άλμπουμ Necronomicon. Κοιτάξτε να δείτε, οι Necronomicon παίζανε ένα γερμανικό Teutonic Thrash Metal στυλ που μοιάζει με όλα αυτά τα μεγάλα συγκροτήματα της σχολής της Distraction, Sodom και Creator, πρώην Creator. Αλλά λίγο πιο χαοτική, λίγο πιο βρώμικη στον ήχο τους και μπορώ να τους βάλω, εγώ θεωρώ ότι οι Necronomicon, όπως κάποιοι θεωρούν, ας πούμε, το πρώτο Distraction, τα πρώτα Distraction ή τα πρώτα Sodom και το πρώτο Creator, μπορούμε να τα βάλουμε σε αυτό που λέμε πρώιμο Black Metal, πρώτο κύμα του Black Metal. Μπορώ να πω ότι οι Necronomicon με τα τρία τους πρώτα albums μπορούν να μπουν και αυτοί κάλλιστα σε αυτό, όπως και αν μην τι άλλο και οι Holy Moses οι Γερμανοί με το πρώτο τους album, Queen of Siam, μπορούν να μπουν σε αυτή την κατηγορία του πρώιμου επίσης Black Metal. Άμα καταλαβαίνετε τι λέω, αλλά φυσικά Thrash Metal πρόκειται. Οι Necronomicon από την Γερμανία και μην τι άλλο το στυλ τους αρκετά πάνκικο τότε. Εντάξει, όπως η Distraction, όπως η πρώιμη Distraction, η πρώιμη Sodom, αν δείτε φωτογραφίες εκείνης της περίοδου και σε συγκεκριμένα αυτά τα συγκροτήματα. Αυτά για την ώρα, από το Ισραήλ, από την Ιερουσαλήμ, Stay Metal και Stay Heavy.